Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η οικογένεια Ροδίτη είναι διαλυμένη με την αντίστοιχη των Μαρκέτων να έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για τη δυστυχία τους. Ή μήπως όχι. Μέχρι να ξετυλιχθεί πλήρως το κουβάρι της σκοτεινής αυτής ιστορίας, το σενάριο είναι ένα. Ο Θοδωρής δολοφόνησε τον Κοσμά και ο Σπύρος με τον Γεράσιμο προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη του. Η Ειρήνη όμως είναι σε έξαλλη κατάσταση. Πηγαίνει σε ένα χειροδανιστήριο αποφασισμένη να πουλήσει τη βέρα της. Μαζί της μάλιστα παίρνει και τη Χρύσα, στην οποία διαμηνύει ότι έχουν μια δουλειά να τελειώσουν. Μόλις παίρνει στα χέρια της τα χρήματα, κατευθύνεται στο σπίτι του Σπύρου. Εκεί θα υπάρξει ένα τρομερό ξέσπασμα, αφού ρίχνει κατάρες τόσο στον ίδιο και στην οικογένειά του. Βγάζει από την τσάντα τα χρήματα και τα πετάει στη μούρη, λέγοντάς του ότι αυτά είναι για όσα έδωσε για την κηδεία του Κοσμά. Ο Γεράσιμος προσπαθεί μάταια να την ηρεμήσει, ενώ η Ελένη παρακολουθεί σοκαρισμένη το περιστατικό, καθώς δεν γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά. Σε μια άκρη η Δαφνούλα έχει βάλει τα κλάματα, ενώ λίγο αργότερα το περιστατικό φτάνει και στα αυτιά της Άννας. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!